τον Αύγουστο του 2018 ναι. κατατέθηκε στην αρχαιολογία η μελέτη. Αύγουστος 2018. Με αριθμό πρωτοκόλλου, με όλα τα σχετικά. Ναι. Η μελέτη, η οποία έλεγε τι δηλαδή? Για την αποκατάσταση του ναού, για όλες τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, για το χρηματικό μέρος το οποίο το καλύβει η περιφέρεια. Όλα αυτά έλεγε η μελέτη μέσα. Mm. Όλα αυτά. Μια μελέτη σε όλα τις τέλεια. Μόνο που είχαν βέβαια προηγηθεί, είχε προηγηθεί εκείνος ο χρόνος που είχε απαιτηθεί, έτσι ώστε να εκπονηθεί αυτή η περίφημη μελέτη πριν πάμε σε αυτό που λέει η κατάθεση στην αρχαιολογική υπηρεσία, άρα από τις αρχές του 2018. Αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία. Ήταν το 18, ήταν Αύγουστος, 20 Αυγούστου το 18 θυμίζω. Ωραία, εσείς πάτε σε αυτό το οποίο κατατέθηκε στην αρχαιολογική υπηρεσία. Στην αρχαιολογία με πλήρη μελέτη. Με πλήρη μελέτη. Από τότε μέχρι σήμερα ακόμα είμαστε στην κατάθεση των προσφορών. Τι να πω. Σας είπα, ας ελπίσουμε ότι αυτή η ημερομηνία... Τώρα θα είναι η τελευταία. Ας ελπίσουμε. Γιατί, πατέρα Νικόλα, τα βήματα αυτά ήταν τόσο δύσκολα? Γιατί η γραφειοκρατία, όπως είπατε εσείς προηγουμένως. Η γραφειοκρατία ήταν στη μέση. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, εγώ είμαι σε μια κατάσταση η οποία με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Να βλέπεις έναν ναό, όπως είπατε προηγουμένως, να βγουν τα νερά από την πόρτα, να αναγκαστούμε να μην κάνουμε το πανηγύρι της Παναγίας, το οποίο είναι εξακουστό σε όλη την Κρήτη και έρχονται από παντού, να βγάλει τον κόσμο έξω. Εγώ θα σας έλεγα ότι αυτό είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ότι κινδυνεύει αυτός ο ναός ανά πάσα στιγμή. Βεβαίως, όταν μπαίνουν τα νερά μέσα. Στη γέφυρα, στην καμάρα, εκεί που έχει φύγει ο σφινόλητος, έχουμε βάλει τις εθελτές για να μην πέσει, για να αφήνουμε τον κόσμο να μπει μέσα. Την έχουμε κλειδωμένη την εκκλησία και αναγκαστήκαμε και βάλαμε την έννοια να μπει το νερό μέσα, να βγει από την πόρτα. Όλα αυτά που είπατε είναι αλήθεια. Θυμάμαι την κινητοποίηση του Αγροτικού Συλλόγου της περιοχής της Ψερής Φοράδας που πήραν αυτό το νάιλον μαζί με όλους εσάς από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο μαζί με τους κατοίκους της περιοχής. Όλοι οι κατοίκοι. Και πήγατε όλοι μαζί για να σκεπάσετε το ναό. Όλοι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν συμβάλει σε αυτή μας την προσπάθεια. Μπήκε ποτέ εκείνο το σκέπαστρο, πατέρα Νικόλα, που λέγανε ότι θα έβαζαν από πάνω αντί να υπάρχει το νάιλον δεμένο με πέτρες, με σκοινιά κλπ. Για να μην βρέχεται το μνημείο? Στα χαρτιά μπορεί να μπήκε στην εκκλησία ποτέ. Είπα, μήπως κάναμε λάθος. Όχι, κανένα λάθος. Και είχε μπει δηλαδή το σκέπαστρο. Και αυτό υπόθηκε να μπει, αλλά εμείς είδαμε ότι δεν μπαίνει και δεν πρόκειται να μπαίνει και πήγαμε και βάλαμε το νάιλον. Αλλά εγώ νομίζω ότι η παρέμβαση που κάναμε εμείς με τον Άγιο νομίζω ήταν και το σωτήριο μέχρι τώρα που δεν είχε πάει κάτω ο ναός. Γιατί βγάλαμε τα νερά έξω. Mm-hmm. Πάντως, τουλάχιστον στην περισσινή περίοδο, μιας και για σας αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή ο πιστός να μπορεί, ή πρόπερση, για να μπορεί ο πιστός να έρθει να προσκυνήσει ακόμα και τις ημέρες εορτής της Χάρης της Παναγίας, το ιερό το είχατε βγάλει έξω από την εκκλησία και είχατε κάνει μια άλλη εγκατάσταση. Όλα τα πράγματα είναι στο παράβλιο. Τελούσαμε τις παρακλήσεις της Παναγίας και τις λειτουργίες έξω στο προάβλιο, με τα απαιτούμενα που προβλέπεται από την Εκκλησία πώς πρέπει να τελεστούν. Και τα είχαμε βγάλει έξω, δεν αφήσαμε κανένα να μπει μέσα και επίσης και φέτος έτσι θα γίνει. Εγώ και το Συμβούλιο μου, για να μην λέω το εγώ, μαζί με το Συμβούλιο αποφασίσαμε ότι και φέτος έτσι θα γίνει έξω, δεν θα μπει πάλι κανένας μέσα μέχρι να αποκατασταθεί ενός. Δεν μπορούμε να διακινδυνεύουμε τον κόσμο να μπαίνει μέσα σε μια εκκλησία που έχει σκαλοσιές, που λείπουν πέτρες, που βρίσκουμε κομμάτια από σοβά κάτω, που έχει ρογμή από το καμπαναριό μέχρι την πόρτα και πάει κάτω. Έχουν δείξει πάρα πολλές, έχουν στείλει και φωτογραφίες, έχουν έρθει και τα έχουν δει από παντού, και από την αρχαιολογία και από παντού. Μάλιστα, αλλά παρά τα αυτά οι κινήσεις γίνονται με τέτοιο βηματισμό. Με ρυθμό σελώνας. Έτσι,
δεν επισπεύθηκαν. Σε άλλες περιπτώσεις σαφέστατα υπήρχε ταχύτατη διεκπεραίωση των όποιων προτάσεων, των όποιων αποφάσεων, υλοποίησης αποφάσεων, αλλά στην περίπτωση της Κεραλιμανιώτισσας όχι. Ναός του 855, ένα μνημείο στο οποίο θα έπρεπε να δείξουμε μάλλον ιδιαίτερη προσοχή. Όπως τα λέτε, κύριε Δουλειράκη, ακριβώς έτσι είναι. Έπρεπε να δείξουμε πιο ιδιαίτερη προσοχή. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ποτέ δεν είναι αργά. Μέχρι τώρα έχει σωθεί με τη χάρη της Παναγίας. Ο ναός δεν έχει πάει κάτω με τις παρεμβάσεις. Με. Ας γίνει όμως τώρα. Να μην φάμε άλλο χρόνο. Και μακάρι αυτός ο ένας μήνας καθυστέρησης να είναι ο τελευταίος, έτσι ώστε πριν την έναρξη της χειμερινής περίοδου να έχουν γίνει βήματα. Εγώ νομίζω ότι αν δεν έχουν γίνει βήματα, εάν δεν έχει κατασταθεί ο εργολάβος να έχει παρεμβεί, να κάνει τις υποστηλώσεις που ξέρει, ότι αν είναι ο χειμώνας φέτος πιο βαρύς, νομίζω ότι... Δεν ξέρω, δεν θέλω ούτε να το πω. Φοβάμαι ότι η Εκκλησία θα πάθει περισσότερη καταστροφή από ό,τι έχει. Δεν είναι μόνο σύμβολο πίστης. Είναι και ένα μνημείο πολιτιστική κληρονομιά. Και να σας πω, συγγνώμη, να σας διακόψω λίγο, και να σας πω ότι εγώ πάλι με σταυρωμένα χέρια δεν θα κάτσω. Εγώ πάλι θα βάλω τον άιλον. Τον άιλον, γιατί έτσι νομίζω ότι αν βγάλω το νερό έξω δεν θα επισπεύσω την κατάρρευση. Νομίζω, από τη στιγμή που δεν ανταποκρίνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες, από τη στιγμή που έχουν υποσχεθεί να βάλουν ένα σκέπαστρο και δεν το έβαλαν ποτέ, από τη στιγμή που Αύγουστος 2018 και είμαστε στον Αύγουστο, πάμε στον Αύγουστο το 2021, δεν έχουν γίνει βήματα, από τη στιγμή εκείνα τα βήματα που έπρεπε να έχουν γίνει με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς και να έχουν ξεκινήσει τα έργα, αυτό θέλω να πω, από τη στιγμή που είχε προηγηθεί τόσος χρόνος και αυτό 855 μέχρι σήμερα, Αύγουστος του 2008, από τη στιγμή που είχε προηγηθεί τόσος χρόνος, τόσα χρόνια, και το μνημείο ήταν αφημένο στην τύχη του, δεν έχω την προσθέσω και την από, και ένα μνημείο το οποίο είναι συνδεδεμένο άμεσα και με πάρα πολλούς θρύλους, έτσι δεν είναι, παραδόσεις, κουρσάρους. Βεβαίως, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί αυτά, και εκτός από αυτό εκεί είναι και ένα σημείο το οποίο το επισκέπτεται πάρα πολλοί κόσμος, γιατί είναι σε μέρος που πας, ανάβεις το κεράκι σου, κάθεσαι και την προσευχή σου μπορείς να κάνεις και να ξεφορτώσεις το μυαλό σου από την καθημερινότητα και πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι όλα τυχαία σε αυτό το σημείο που βρίσκεται η Παναγία. Όποιος την επισκεφτεί θα καταλάβει τι λέμε. Εγώ θα έλεγα, επειδή η περιοχή της Ψαρής Φοράδας συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο και είναι εκατοντάδες χιλιάδες όλο το χρόνο, όχι μόνο την καλοκαιρινή περίοδο που επισκέπτονται την περιοχή, ότι καλά θα έκαναν εκείνοι που μας ακούν αυτή την ώρα, ή αν δεν ακούν και τους το μεταφέρουν, να δουν τι θα γίνει και με εκείνο το συγκεκριμένο το κομμάτι του δρόμου που χρειάζεται για να πάει κάτω κάποιος προς την Ψαρή Φοράδα. Δεν είναι μεγάλη η απόσταση. Να δουν εάν μπορέσουν να αποκαταστήσουν το δρόμο έτσι ώστε να μην υπάρχουν θέματα, προβλήματα, υποχωρήσεις, λάσπες και όλα τα υπόλοιπα. Για 500 μέτρα δρόμο μιλάμε. Δεν μιλάμε για παραπάνω από τον κεντρικό δρόμο, από τον άσφαλτο. Μάλιστα. Αλλά λοιπόν, το θέμα μας, κυρία Δουλειαράκη, νομίζω δεν είναι ο δρόμος, καλό είναι να φτιαχτεί και ο δρόμος, πιστεύω να φτιαχτεί και ο δρόμος. Εδώ είναι να αρχίσουν οι εργασίες στο οίκιο μας, στην Παναγία, στην Εκκλησία. Να αρχίσουν οι εργασίες για άλλη μια φορά μέσα από το σταθμό σας. Κρώω τον κόντανο του κινδύνου. Η Εκκλησία είναι σε κάθε μέρα που περνάει, είναι και χειρότερα. Ακόμα και η ζέστη κάνει κακό, έτσι όπως έχουν γίνει οι ρογμές στις τείχους. Δεν είμαι υπερβολικός. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να το διαπιστώσει ο ίδιος. Δεν είμαι υπερβολικός. Δεν μπορώ να βγάλω τα χόρτα από την ταράτσα που έχουν φυτρώσει, γιατί το υλικό που έχουν βάλει οι πρόγονοι μας για να κάνουν αυτό τη μόνωση φεύγει όπως είναι μαζί με το χόρτο και μπαίνει πιο πολύ νερό μέσα, αντί να κάνουμε καλό. Μάλιστα. Νομίζω είναι τα απλά,
για τα οποία θα έπρεπε να υπάρχει μέρημνα. Εγώ τα βάζω όλα μέσα, γι' αυτά και τα 500 μέτρα και η σωτηρία του ναού και δεν κάνω έκπτωση από τίποτα σε αυτό το οποίο χρειάζεται η κεραία Λιμανιώτισσα. Πατέρα Νικόλαε, όπως το είπατε στην αρχή, ας ευχηθούμε ότι είναι η τελευταία καθυστέρηση ή η τελευταία αργοπορία. Αυτό ευχηθούμε όλοι και ας το βάλουμε στην προσευχή μας. Να δώσει ο Θεός φώτιση που λένε σε αυτούς που πρέπει να τη δώσει για να αρχίσουν οι εργασίες. Εγώ δεν έχω πλέον λόγια, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Θα είμαι εκεί να προσέχω την Παναγία και εγώ και το συμβούλιο μου και το χωριό όλο όπως την προσέχουμε τόσα χρόνια. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται από την πλευρά μας και ας ευελπιστούμε ότι θα είναι αυτή η τελευταία ημερομηνία, ας είναι ακόμα 20 μέρες, ας είναι ακόμα ένας μήνας, αλλά τουλάχιστον να μην μας πιάσουν οι βροχές πάλι. Πάντως, εγώ το χαίρομαι αυτό που λέτε, ότι εγώ δεν θα κάτσω με σταυρωμένα τα χέρια. Μην κάτσετε με σταυρωμένα τα χέρια και σας καλημερίζω. Φυσικά και δεν θα κάτσω με σταυρωμένα χέρια.